Το νομοσχέδιο αυτό, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί ένα από τα 76 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα ως αντάλλαγμα για τον πακτολό δισεκατομμυρίων ευρώ που θα εκταμιεύσει η χώρα μας από το επικαιροποιημένο υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης για να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς τις πράσινες business των επιχειρηματικών ομίλων και πιο ειδικά την επιτάχυνση των αλλαγών χρήσεων γης στον τουρισμό, στην αγροτική παραγωγή, αλλά και για την εμπορευματοποίηση των δασών και την παραπέρα διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιτρέψτε μου καταρχήν έτσι μια γενική τοποθέτηση για τις μακροπρόθεσμες στοχεύσεις όχι μόνο του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, αλλά της κυβέρνησης συνολικά, και αφορά τα χαρακτηριστικά μετεξέλιξης του αστικού κράτους στην Ελλάδα, ο πολυτεμαχισμός της γης, η πολυμικροϊδιοκτησία, η διατήρηση της ιδιοκτησιακής βαβυλωνίας στο δασικό χώρο και γενικότερα το νομικό και θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει διαχρονικά τα δασικά οικοσυστήματα που οδήγησαν στην εμπορευματοποίηση και οικοπεδοποίηση της δασικής γης, με την ανοχή βέβαια διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, κύρια γύρω από τα αστικά κέντρα και τις παραλιακές εκτάσεις, όπου δάση και δασικές εκτάσεις κυριολεκτικά λιλατήθηκαν, καταπατήθηκαν και χάθηκαν. Οι κατασκευαστικές και τουριστικές επενδύσεις από το μεγάλο κεφάλαιο κατά το παρελθόν, που ταχύτατα επέφεραν μεγάλο κέρδος, κατέστρεψαν δάση, παράκτιες περιοχές, παραβιάζοντας ακόμα και αυτό το ίδιο το αστικό σύνταγμα. Αυτός όμως ο πολυτεμαχισμός της γης, τα μικροδιοκτησιακά συμφέροντα και η ασάφεια των ιδιοκτησιακών όρων σε συνθήκες ανεπτυγμένου καπιταλισμού που το μεγάλο κεφάλαιο φιλοδοξεί για μεγάλες φαραωνικού τύπου επενδύσεις δυσκολεύουν τα σχέδιά του, την ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της γης. Είναι οι αντιφάσεις του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Όπου λοιπόν δεν αποδίδουν οι διάφορες μορφές ιδιωτικοποιήσεων, αποτυγχάνουν ή δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν και να εδραιωθούν, παρεμβαίνει ο συλλογικός καπιταλιστής, δηλαδή το ίδιο το αστικό κράτος, και τακτοποιεί νομικά και θεσμικά το πλαίσιο εκείνο που επιτρέπει τη δημιουργία ενός νέου πιο ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος και ενδιαφέροντος. Αυτό το ρόλο και στόχο υπηρετεί το ελληνικό κτηματολόγιο, καθώς και η σύνταξη των δασικών χαρτών. Με αυτή την έννοια, το παρόν σχέδιο νόμου εντάσσεται στα πλαίσια υλοποίησης αυτής της πολιτικής, της αστικής πολιτικής για τη γη και τη χρήση της, δηλαδή τη στρατηγική της πλήρους εμπορευματοποίησης της γης. Πολιτική που ενιαία ασκήθηκε και ασκείται από όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση βέβαια δεν χάνει την ευκαιρία να κλείνει το μάτι σε κάθε λογικής επενδυτές που κερδοσκοπούν με τη γη. Θυμίζουμε την δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι μέσα στην τετραετία θα ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο αλλά και όλα τα χωρικά πολεοδομικά σχέδια τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες. Είναι στόχευση που διευκολύνει παράλληλα έμεσα και την συγκέντρωση της γης σε λίγα επιχειρηματικά χέρια. Υπηρετεί την επίσπευση της υλοποίησης αυτής της πολιτικής. Μέσα από αυτή την προσπάθεια είναι προφανές ότι επιδιώκει με έναν σπάρο δύο ή και περισσότερες στοχεύσεις. Το κράτος να φορολογήσει τη γη και την ακίνητη ιδιοκτησία, όπου βέβαια δεν κατευθύνεται η φορολογία σε αυτούς που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη γη, αλλά στα φτωχότερα, στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Την ανάγκη επιτάχυνσης του κτηματολογίου άλλωστε έχει διατυπώσει ως πρόταση ο ίδιος ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Πολλά χρόνια πριν, από το 2017, όπου ζήτησε τη διευκόλυνση επενδύσεων για την υλοποίηση των μεγάλων εμβληματικών έργων. Στη λίστα των προτάσεων που αποτελεί προτεραιότητα για τον ΣΕΒ και θα διευκολύνει την κερδοφόρα επενδυτική δράση των μονοπωλιακών ομίλων, ώστε να κινηθούν γρήγορα και σε καθαρό τοπίο στη γη,
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η δημιουργία των ψηφιακών υπηρεσιών για την έκδοση αδειών στις προδομίες, η επίσπευση κατάρτισης των δασικών χαρτών, του φτηματολογίου, η τράπεζα γης, το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης δασών. Όλα αυτά ο ΣΕΒ δεν τα ζητά γιατί οι μεγαλοβιομήχανοι κόπτονται για το χτηματολόγιο και το περιβάλλον από αγνή φιλοπεριβαλλοντική άποψη, αλλά γιατί εάν συνδυαστούν με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα διευκολύνει την επέλαση του μεγάλου κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων. Η ΔΕ Τράπεζα της Ελλάδος σε μια δική της κλαδική μελέτη με θέμα χρήσης γης και τουρισμός από το 2014 αναφέρει ανάμεσα στα άλλα ότι ως βασικότερα ζητήματα που δυσχεραίνουν τις επενδύσεις γης στην Ελλάδα θεωρούνται η ασάφεια όσον αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας και η ασάφεια όσον αφορά τις χρήσεις γης κάθε γεωτεμάχιο, καθώς και η αλληλοκαλυπτόμενη νόμη χωροταξικού σχεδιασμού. Ως προτεραιότητες θεωρεί την ολοκλήρωση ενός αξιόπιστου και πλήρους κλιματολογίου και την αποσαφήνιση των χρήσεων γης. Τώρα, επιτρέψτε μου την εξής διαπίστωση για το σχέδιο νόμου. Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται δήθεν να επιτευχθούν αναγκαίες βελτιώσεις και διορθώσεις στο σύστημα του κτηματολογίου και της λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων. Οπωσδήποτε τέτοιες διορθώσεις και συνολικά μια σειρά παρεμβάσεις θεωρούμε ότι είναι αναγκαίες, με δεδομένα τα τεράστια προβλήματα που προέκυψαν από την εξαιρετικά προβληματική διαδικασία της κτηματογράφησης που ακόμα ταλαιπωρούν χιλιάδες συναλλασσόμενους που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα εργατικά λαϊκά στρώματα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στις μικρές τους ιδιοκτησίες. Ο χαρακτήρας όμως των προτινόμενων διατάξεων όχι μόνο δεν επιλύει προβλήματα, αλλά ενισχύει τα ήδη υπάρχοντα και δημιουργεί νέα σε βάρος των συναλλασσόμενων, των εργαζομένων στις σχετικές υπηρεσίες υποθηκοφυλακίων και κτηματολογικών γραφείων. Στην πραγματικότητα το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην κατεύθυνση που υλοποιείται όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα με πλήρη αναδιάρθρωση του συστήματος καταχώρησης και κατοχύρωσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα ώστε να εξασφαλιστεί το κατάλληλο, ασφαλές και αποτελεσματικό περιβάλλον στην αγορά ακινήτων για τη συγκέντρωση της γης, όπως είπαμε και προηγουμένως, τις μεγάλες επενδύσεις real estate, για τα διάφορα έργα με τις αναγκαίες για το κεφάλαιο αλλαγές στις χρήσεις γης, για την επράγματη εξασφάλιση τραπεζών και λοιπόν πιστωτών με τις μαζικές κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Με την υποχρεωτική χρήση της πλατφόρμας νομικού ελέγχου εγγραπτέων πράξεων ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση και εργολαβιοποίηση των υπηρεσιών για τον νομικό έλεγχο των συμβουλογραφικών και άλλων πράξεων και αιτήσεων μέσω και των προωθούμενων προγραμματικών συμβάσεων με δικηγορικούς συλλόγους για την ανάθεση του ελέγχου σε πιστοποιημένους δικηγόρους. Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της διενέργειας εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων με την ονομασία Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου ανοίγει ο δρόμος για το ψηφιακό συμβόλαιο, ο χαρακτήρας του οποίου περιγράφεται στον εξελισσόμενο ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων. Η αποχή άλλωστε των συμβολογράφων που αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη αφορά αυτό το ζήτημα. Οι δε δηλώσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι απλά και μόνο αλλάζει η μορφή του συμβολίου κατά την άποψή μας είναι παραπλανητικές. Βέβαια θα τοποθετηθούμε αναλυτικά στην ολομέλεια για όλα τα παραπάνω και συνολικά για την κατεύθυνση που σταθερά υπηρετείται όλα αυτά τα χρόνια και τις βαθύτερες στοχεύσεις. Άλλη επισήμαση. Η κατάσταση σήμερα που επικρατεί στα κτηματολογικά γραφεία σε όλη τη χώρα και ιδίως σε μεγάλες περιοχές. Αναφέρομαι Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα. Είναι απαράδεκτη. Η ταλαιπωρία είναι απερίγραπτη. Οι καθυστερήσεις για τη διεκπεραίωση κάθε είδους αιτήσεως και την καταχώρηση πράξεων έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Μήνες έως και πάνω από ένα έτος διαρκεί η εξέταση της καταχώρησης πράξης.
Επαναλαμβάνω πάρα πολλά τα παραδείγματα από τα χρηματολογικά γραφεία στις μεγάλες πόλεις. Η καταχώρηση πράξεων απορρίπτεται χωρίς επαρκή αιτιολογία, χωρίς δικηγόροι και συνανασσόμενοι να μπορούν να συζητήσουν με κάποιον αρμόδιο για την αντιμετώπιση του όποιου προβλήματος και την έβραση λύσης. Προϊστάμενοι σε πολλά χρηματολογικά γραφεία δεν υπάρχουν. Δικηγόροι και συναλλασσόμενοι παραπέμπονται από τον Άναστο Καϊάφα ή δέχονται την προτροπή να στείλουν mail στα κεντρικά του κτηματολογίου, τα οποία συνήθως δεν απαντώνται. Ακόμα και η λύση που υποτίθεται ότι τάχα δόθηκε για τις τεράστιες ουρές, όπως στο κτηματολόγιο της Αθήνας, έχει αποδειχθεί στην πράξη ένα νέο μεγάλο πρόβλημα. Οι δικηγόροι καταγγέλνουν πάρα πολλά προβλήματα. Όπως για παράδειγμα το εάν κάποιος δεν καταφέρει να εισέλθει στη σχετική πλατφόρμα ακριβώς την ώρα που ανοίγει, καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, δεν κλείνει ραντεβού. 3 λεπτά, δευτερόλεπτα, τα ραντεβού είναι κλεισμένα. Οι όποιες υποσχέσεις που τυχόν θα δώσετε, κύριε Υπουργέ, για αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών στα συστήματα, σας προλαβαίνουμε και σας λέμε ότι είναι κούφια λόγια. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα αυτό που αναδύεται από κάθε πτυχή είναι η υποστελέχωση. Γι' αυτό και η τελευταία εξαγγελία της κυβέρνησης για διαμόρφωση ψηφιακής πλατφόρμας χορήγησης αριθμών προτεραιότητας αποτελεί πραγματικά πολύ μεγάλη κοροϊδία, αφού δεν αντιμετωπίζει κανένα από τα παραπάνω προβλήματα, πόσο μάλλον που παραμένει η ανάγκη για διαζώσεις εξυπηρέτηση. Πολύ δε περισσότερο όταν πολίτες είναι χωρίς εξοικείωση με την τεχνολογία, ηλικιωμένοι άνθρωποι και ούτω καθεξής. Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, το ικτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακίων και των αρχείων των πολεοδομιών, όλα είναι έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και δεν κάνουν φτηνότερη και πιο ασφαλή τη λαϊκή στέγη. Το ψηφιακό χρηματολόγιο που χαρτογραφεί την ιδιοκτησία σε όλη τη χώρα θα δώσει όθηση στους χιλιάδες πληστηριασμούς από τις τράπεζες, τα φαντ και στην αξιοποίηση ακινήτων από επενδυτές των real estate. Γίνεται καθημερινά όλο ένα πιο καθαρό ότι το ψηφιακό επιτελικό κράτος λειτουργεί όντως πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, αλλά μόνο για το κεφάλαιο, τους επιχειρηματικούς ομίλους, τις στοχεύσεις τους, που βλέπουν τις υποθέσεις τους να λύνονται ταχύτατα, την ίδια ώρα που στον εργαζόμενο λαό προσφέρει νέα προβλήματα και βάρη. Υπογραμμίζουμε για άλλη μια φορά. Όσες ψηφιακές πλατφόρμες και αν στήσετε, οι αιτήσεις και οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται από ζωντανούς ανθρώπους, από εργαζόμενους και προσωπικό. Η μοναδική λύση για την οποία φωνάζουν και διεκδικούν όλοι είναι οι προσλήψεις. Προσλήψεις εδώ και τώρα του αναγκαίου, μόνιμου, κατάλληλου και ειδικευμένου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Όλα τα άλλα υπηρετούν την ανακύκλωση των προβλημάτων και το άνοιγμα του δρόμου στους εργολάβους. Αυτά προς το παρόν, κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε τη δυνατότητα και στην κατάρθρον και στη β' ανάγνωση και πολύ περισσότερο στην Ολομέλεια να αναπτύξουμε την σκέψη μας και την άποψή μας και, και επί των άρθρων και όποια άλλα ζητήματα προκύψουν. Σε κάθε περίπτωση, επί της αρχής, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει το παρόν σχέδιο νόμου. Ευχαριστώ.